Πάει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν εδώ στις Βρυξέλλες. Πέρσι το καλοκαίρι υπήρχε ο κίνδυνος του Brexit. Τώρα όμως η πραγματικότητα του Brexit τράβηξε όλο το ενδιαφέρον εδώ. Ας δούμε τι έχουν να πούν. Πιστεύω πως μετά το Brexit, μετά την απόφαση του Βρετανικού λαού, είναι σαν να άνοιξε μια πόρτα σε έναν άλλο κόσμο για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, δήλωνε πως υπάρχει σχέδιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι όμως σαφές ποιο είναι αυτό και τι ρόλο θα έχει ο καθένας. Τι κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε πολύ καλή διαπραγματευτική θέση? Διαπληκτίζονται μεταξύ τους σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων. Θα είναι η Κομισιόν, θα είναι το Συμβούλιο, θα είναι η Επιτροπή υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου. Όλο αυτό αποδυναμώνει τη θέση τους απέναντι στους Βρετανούς. Ο Μπρούνο Γουέκφιλτ από τους Times σημειώνει πως μεγάλες προκλήσεις μπορεί να προκύψουν στο πολιτικό επίπεδο. Όλοι ανησυχούν για το τι συμβαίνει στις αγορές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί και σε πολιτικό επίπεδο. Αν θα υπάρξουν και άλλα δημοψηφίσματα. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία μπορούμε να ανησυχούμε.